Η Δροσίνα Δροσίνη ήταν 16 ετών και φοιτούσε στο Αρσάκιο όταν ο ξάδελφός της Γεώργιος Δροσίνης επισκέφθηκε την οικογένειά της στα Πατήσια γύρω στο 1882. Ο Δροσίνης θα φιλοξενηθεί στο σπίτι των θείων του για λίγες μέρες. Νέος, όμορφος και καλλιεργημένος, ήταν ο τέλειος δανδύς της εποχής. Η Δροσίνα ήταν όμορφη, γλυκιά, δροσερή και χαριτωμένη. Ένα πρωί κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του, ο Δροσίνης άνοιξε το παράθυρο του δωματίου του για να μπει φως και αέρας. Και τότε είδε την νεαρή ξαδέλφη του να κάθεται στον κήπο κάτω από ένα ανθισμένο δέντρο. Η κοπέλα κούνησε τα κλαδιά του δέντρου και τα λευκά άνθη έπεσαν πάνω της. Μαγεμένος από την πανέμορφη εικόνα, ο Γεώργιος Δροσίνης θα εμπνευστεί και θα γράψει τη θρηλυκή ανθισμένη αμυγδαλιά. Κάποιοι είπαν ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για νερατζιά, αλλά ποιητικά και συμβολικά η νερατζιά έγινε αμυγδαλιά. Το ποίημα θα δημοσιευτεί για πρώτη φορά το 1882 στο σατυρικό περιοδικό Ραμπαγάς. Ο Γεώργιος Δροσίνης άρχισε να δημοσιεύει τα πρώτα ποίηματά του το 1878 με το ψευδώνυμο Αράχνη. Ανήκει στον κύκλο των προοδευτικών ποιητών μαζί με τους Νίκο Καμπά και Κωστή Παλαμά, που επιδίωκαν να ανανεώσουν τον ποιητικό λόγο, να τον απαλλάξουν από το στόμφο και την απεσιοδοξία της πρώτης αθηναϊκής σχολής και να καθιερώσουν τη δημοτική ως επίσημη γλώσσα της λογοτεχνίας. Η ανθισμένη αμυγδαλιά μελοποιήθηκε, κατά δήλωση του ιδίου, από τον Γεώργιο Τζόρτζι Κωστή, έναν ράφτη από το Άργος κατά τη διάρκεια της επιστράτευσης του 1885. Η Βουλγαρία είχε μόλις καταλάβει την περιοχή της Ανατολικής Ρωμυλίας και στα Βαλκάνια είχαν ξεσπάσει ταραχές. Τότε αποφασίστηκε γενική επιστράτευση που διήρκησε 8 μήνες. Οι ελληνικές δυνάμεις προχώρησαν μέχρι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία για να είναι σε ετοιμότητα. Τότε γράφτηκε η μελωδία. Αποτέλεσμα της επιστράτευσης ήταν ότι το μελοποιημένο ποίημα του Γεώργιου Δροσίνη διαδόθηκε σε όλο το στράτευμα. Κάθε στρατιώτης σιγοτραγουδούσε για τα άνθη που έλουσαν τα μαλλιά και την πλάτη μιας κοπέλας, ενώ ο ίδιος όδευε προς ένα πιθανό πόλεμο. Από τους στρατιώτες έφτασε και στον υπόλοιπο κόσμο. Έγινε και καντάδα που ακουγόταν κάτω από τα παράθυρα των ωραίων δεσποινίδων της εποχής. Σε όλη την Ελλάδα δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην το ψιθύρισε σε μια ρομαντική στιγμή ή να μην το τραγούδισε σε μια παρέα. Οι στίχοι του ποίηματος συγκινούν περισσότερο με τις απλές εικόνες, τα ερωτικά συναισθήματα και την αντίθεση νεότητας γύρατος σε μια φιλοσοφική σύνθεση. Η μουσική του αλλά και η εκτέλεσή του σε τετραφωνία είχαν ως αποτέλεσμα να γίνει για αρκετές δεκαετίες το προσφυλέστερο μελόδημα της εποχής και της κάθε συμποτικής συγκέντρωσης ή οικιακής μουσικής εσπερίδας. Αργότερα, η όμορφη και δροσερή Δροσίνα παντρεύτηκε το δικηγόρο Μελέτιο Μελετόπουλο, με τον οποίο απέκτησαν 6 παιδιά. Πέθανε τη δεκαετία του 60 στα 101 της χρόνια και έγινε πράγματι τελικά γριούλα με κάτασπρα μαλλιά. Έτυναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Έτυναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Με τα χεράκια της και γέμισε από ανθικλάτη αγκαλιά. Από ανθικλάτη αγκαλιά και τα μαλάκια της. Αχ, χιονισμένη σαν την ηχάδη τρελή. Χιονισμένη σαν την ηχάδη τρελή. Γλυκά της μίλησα, της τίναξα τα άνθια από την κεφάλι και την εφήνισα. Της τίναξα τα άνθια από την κεφάλι και την εφήνισα. Τρελή
Oh.